Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τον Blue Sky. Η εσωκομματική σύγκρουση στο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει πλέον εκτός όριων, καθώς το σενάριο για προσφυγή του Στέφανου Κασελάκη στη δικαιοσύνη συντηρείται από τους βουλευτές που τον στηρίζουν. Ενώ και τέσσερις νομαρχιακές επιτροπές του ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητούν ανοιχτά την απόφαση αποπομπής του από την Κεντρική Επιτροπή και την Πολιτική Γραμματεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ πορεύεται προς το συνέδριό του διασπασμένος, με τις βολές εκατέρωθεν να δίνουν και να παίρνουν. Συνεχίζονται οι κλειδονισμοί στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση καθαίρεσης του Στέφανου Κασελάκη, με νέο επεισόδιο μια ενδεχόμενη προσφυγή στη δικαιοσύνη από τον τέος πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κατά της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής που επισφραγίστηκε και από την Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, που τον κήρυξε έκπτωτο από την Προεδρία. Ο κ. Κασελάκης, τυπικά όπως είπατε, είναι ακόμη πρόεδρος, προφανέστατα. Μετά την αντικαταστατική και παράτυπη απομάκρυση του Στέφανου Κασελάκη, αναδείχθηκε η πλήρης ανικανότητα των αρχών που απέμειναν να διαχειριστούν ακόμα και τα απλά και τα αυτονόητα της λειτουργίας ενός κόμματος. Ο κύριος Κασελάκης, λοιπόν, και οφείλω να σας το αναφέρω αυτό, παρά τις δικές μου εισηγήσεις για τις δυνατότητες που του δίνει ο νόμος και το καταστατικό, ήταν ξεκάθαρος και κατηγορηματικός ότι στην παρούσα φάση δεν θέλω να σύρω στη δικαιοσύνη το κόμμα που αγαπώ τόσο πολύ και τους χιλιάδες και τα χιλιάδες μέλη του. Την ίδια ώρα, τοπικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ εκδίδουν ανακοινώσεις για επιστροφή Κασελάκη στα καθήκοντά του. Νομαρχιακές επιτροπές Α' Αθήνας, Νότια Αθήνας, Δυτικής Αθήνας και Χανίων έχουν ταχθεί ανοιχτά υπέρ του. Δηλώνει παρόν, αλλά πρέπει να σας πω, γιατί το κατέθεσα και πρώτη στον δημόσιο λόγο, ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι έκπτωτος, διότι μέσα από το καταστατικό δεν περιγράφονται διαδικασίες έκπτωσης, αλλά μόνο προσφυγής. Σε συνέδριο. Οι 87 τώρα καταλογίζουν στον Στέφανο Κασελάκη αντιφάσεις, υπενθυμίζοντας ότι μετά την υπερψήφιση της πρότασης Μομφής ο ίδιος αποχώρησε από την Επιτροπή, κρίνοντας την απόφαση καταστατική. Η πλευρά Κασελάκη κατηγόρησε τους 87 για διάλυση και ρευστοποίηση του κόμματος. Ήταν τέτοια η πρεμούρα να εκπαθυρωθεί, να εκδιωχθεί ο Στέφανος Κασελάκης από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, που τελικά αυτοί οι αυθεντικοί ερμηνευτές του καταστατικού, το ζήσαμε και αυτό να το ακούσουμε, τους αυθεντικούς ερμηνευτές του καταστατικού, δεν έλαβαν υπόψη τους ότι το κόμμα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια διαχειριστική παράλυση. Άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν έκκληση για αυτοσυγκράτηση. Ελήφθη μια απόφαση. Η απόφαση ήταν συντριπτική υπέρ της προτάσεως της Μομφής. Εγώ σας ξαναλέω ότι δεν θα συνδράμω στην ρευστοποίηση του κομμάτου. Εν αναμονή των κινήσεων Κασελάκη, διάφορα στελέχη ανοίγουν τα χαρτιά του. Πρέπει να διεκδικήσει την αρχηγία ξανά του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι αυτονόητο ότι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, η πλειοψηφία του, είναι με τον Κασελάκη. Μέχρι στιγμής για την καρέκλα του αρχηγού προαλήφονται Παύλος Πουλάκης και Απόστολος Γκλέτσος, ενώ οι 87 βρίσκονται σε διεργασίες για το πρόσωπο που θα ηγηθεί της κίνησής τους. Τον ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εκπροσωπεί ο Νίκος Παπάς και μαζί του είναι και ο Παύλος Πουλάκης, ο Σωκράτης Φάμελος αλλά και στελέχη των 87. Το ενδιαφέρον όλων των δημοσιογράφων θα σταθεί στην αυριανή συνέντευξη τύπου, όπου ο Νίκος Παπάς αναμένεται να δεχεί να βροχή ερωτήσεων για την εκλογική διαδικασία, ενώ ο ίδιος στις δηλώσεις του έστειλε ένα μήνυμα ενότητας. Είχαμε συνάντηση με τη διοίκηση της Διεθνούς Εκθέσεως και με το Σωματείο των Εργαζομένων. Γνωρίζετε κι εσείς, περισσότεροι από εσάς όσοι εργάζεστε στη Θεσσαλονίκη, ότι η δική μας διακυβέρνηση κατέβαλε πάρα πολύ σημαντικές προσπάθειες για να αναδείξει το θεσμό, να τον επαναφέρει στο στάτους το διεθνές που αρμόζει και στην ίδια τη διοργάνωση αλλά και στην πόλη. Είχαμε την παρουσίαση του σχεδίου της ανάπλασης και εκφράσαμε και τον σκεπτικισμό μας για το μοντέλο της υλοποίησης του έργου και για το αν και κατά πόσο η επιλογή της μεθόδου σύμπραξης δημοσίου ιδιωτικού τομέα θα αποβεί εις βάρος ή όχι των συμφερόντων του δημοσίου. Θεωρούμε ότι δεν είναι τυχαίο ότι υπήρξε πενταετής καθυστέρηση και δεν αξιοποιήθηκαν διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι για να υλοποιηθεί το έργο αποκλειστικά ως δημόσιο. Είναι σαφές ότι θα περιμένουμε και τις λεπτομέρειες του σχεδίου για να αποφανθούμε συνολικά και για το εάν κάμπτονται τα συμφέροντα του δημοσίου αλλά και της πόλης, η οποία δικαιούται να έχει μια δική της έκθεση, μια έκθεση που να προτεραιοποιεί τις δικές της ανάγκες αλλά και τις ανάγκες βεβαίως των εργαζόμενων με τους οποίους θα είμαστε σε διαρκή επαφή για να βεβαιωθούμε ότι τις εργασιακές τους συνθήκες και τις συμβάσεις τους δεν θα τις επιμολύνει εργολαβικός ιός.
Η πόλη δικαιούται μια δική της δημόσια έκθεση με προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, μια έκθεση που θα αναδεικνύει την πόλη ως κέντρο στο διεθνές στερέωμα. Έχουμε πολλές συμπτώσεις στο τι πρέπει να γίνει με τη διοίκηση και βεβαίως, όπως είπα και πριν, θα είμαστε στο πλευρό των εργαζόμενων. Κοντά μας είναι η κυρία Γιώτα Πούλου, την βλέπουμε και στην οθόνη μας, είναι η τομεάρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω πως δεν είσαστε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είμαι σίγουρος ότι θα θέλατε να είστε εκεί. Είτε μήνυμα ενότητας αυτό που έχουμε στη Διεθνή Έκθεση, έτσι. Εν μέσω όλων αυτών των εσωκομματικών πυρών, πώς το βλέπετε εσείς? Λογικό, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες που έχει άλλωστε ως αξιωματική αντιπολίτευση απέναντι στις υποχρεώσεις του και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και γενικότερα απέναντι στις υποχρεώσεις του και τις κοινοβουλευτικές και τις κοινωνικές. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει συμβολισμός στο ότι δεν είμαι στην Θεσσαλονίκη. Υπήρχαν άλλες υποχρεώσεις οι οποίες με εμπόδισαν στο να είμαι αυτό το διήμερο στη Θεσσαλονίκη. Κοντά πάντως στον Νίκο Παπά είναι και στελέχη των 87, ατύπωσε ο κύριος Κασελάκης, εκπροσωπείται από την κυρία Τζάκρη, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, θα μπορούσε να είναι, εκτιμάτε εσείς? Δεν άκουσα, θα μπορούσε, με συγχωρείτε. Θα μπορούσε να είναι στη Διεθνή Έκθεση ως μέλος του κόμματος, απλό. Ο πρόεδρος, ο σύντροφος Στέφανος Κασελάκης, εντάξει, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Ξέρετε ότι συμβαίνουν μερικά πράγματα. Νομίζω ότι χρειάζεται από όλους μας μια εγκράτεια. Νομίζω ότι στο τέλος θα βρεθεί η λύση. Διότι η βάση του κόμματος, κύριε Καλογερόπουλε, είναι αυτή που θα λύσει όλα αυτά τα ζητήματα. Κατά τη δική μου άποψη, ο σύντροφος, ο πρόεδρος, έχει την νομοποίηση της βάσης. Φυσικά σέβομαι τις αποφάσεις των οργάνων των συλλογικών μας, δηλαδή της Κεντρικής Επιτροπής. Μένει να δούμε να εξελίσσονται οι διαδικασίες με βάση το καταστατικό μας και ξαναλέω ότι δεν κενώ ούτε στη ζωή, ούτε στη φύση, ούτε στην πολιτική, άρα πολύ σύντομα θα ξεπεράσουμε αυτόν τον σκόπελο. Πιστεύετε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη? Το ανέφερε ο νομικός του σύμβουλος, εκτές ο κύριος πρόεδρος δεν το έκανε δεκτό, πώς το βλέπετε εσείς? Νομίζω ότι δεν είναι σε αυτή την κατεύθυνση η αποφάση του Προέδρου. Βεβαίως μένει να δούμε τι θα επακολουθήσει. Σε κάθε περίπτωση αυτό το ενδεχόμενο μπορεί να είναι ανοιχτό, αλλά σίγουρα δεν είναι πρώτη επιλογή. Πολιτική γραμματεία τώρα την Τρίτη, τι περιμένετε? Προφανώς υπάρχουν ακόμα θέματα μέχρι την Κεντρική Επιτροπή. Την επόμενη που ξέρετε ότι είναι για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Υπάρχουν πολλά θέματα ακόμα να εισηγηθεί ως πολιτική γραμματεία για το πώς θα γίνουν οι διαδικασίες στην Κεντρική Επιτροπή. Υπάρχουν εισηγήσεις που πρέπει να ετοιμαστούν. Τις τέσσερις νομαρχιακές επιτροπές που έστειλαν σήμερα επιστολές ζητώντας από τον πρόεδρο να γυρίσει στα καθήκοντά του, πώς τις κρίνετε? Δεν μπορώ να κρίνω τις αποφάσεις των οργανώσεων. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές και στη δική μου περιοχή, γιατί ξέρετε ότι είμαι βουλευτής Βοιωτίας. Υπάρχουν ήδη οργανώσεις οι οποίες με αποφάσεις συμπαραστέκονται στον πρόεδρο και δηλώνουν ότι ακολουθούν τον πρόεδρο, τον πρόεδρο των μελών. Η βάση θα τοποθετηθεί, έχει κάθε δικαίωμα δημοκρατικό να τοποθετηθεί. Άλλωστε θα κληθεί και στο συνέδριο να βρει τη λύση. Υπάρχει μια ένσταση από τους 87, να το πω έτσι, ότι φεύγοντας από την Κεντρική Επιτροπή νομιμοποίησε το αποτέλεσμα. Αυτό το συμμερίζεστε εσείς? Όχι. Ήμουνα μάλιστα στο Προεδρείο της Κεντρικής Επιτροπής. Καλέσαμε τον πρόεδρο αν ήθελε να μιλήσει, ένα δεύτερο λογίσει δηλαδή, μετά το αποτέλεσμα, την ανακοίνωση του αποτελέσματος, είπε μερικά πράγματα και βεβαίως όλοι αποχωρήσαμε μετά. Δεν αποχώρησε μόνο ο πρόεδρος, όλοι σιγά σιγά αποχωρήσαμε. Επίσης δεύτερη... Δεν υπήρχε δηλαδή... Να, επειδή είπαν ότι φεύγοντας η καταστατική αυτή απόφαση την δέχτηκε. Θεωρείτε ότι ο λόγος ήταν... Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι άλλωστε
δεν μπήκε τέτοιο θέμα εκείνη τη στιγμή. Είναι εκ των υστέρων διάφορες ερμηνείες. Θεωρείτε ότι έπρεπε να πάει σε εκλογές όπως πιστεύουν αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να σηκώσει το γάντι? Επέλεξε να μην το κάνει. Είπε, κάντε μου μομφή. Εντάξει, νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος θα μπορούσε να έχει γίνει, αλλά νομίζω ότι ήταν ορθή η απόφαση του Πρόεδρου. Δεν μπορεί κάθε τρεις και δύο να προβαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες. Δηλαδή, 11 μήνες πριν είχαν γίνει οι διαδικασίες έτσι όπως ορίζονταν από το καταστατικό. Και ο Πρόεδρος είχε εκλεγεί με πολύ μεγάλη πλειοψηφία από τους 140.000 των μελών, οι οποίες είχαν προσέλθει, τα οποία μέλη είχαν προσέλθει στις κάλπες. Μια δημοκρατική διαδικασία με την βάση την οποία εκλέχθηκε, δεν νομίζω ότι υπήρχαν πολιτικά επίδικα που να δικαιολογούν τώρα τη νέα προσφυγή. Άλλωστε δεν υπάρχουν πραγματικά. Αν δείτε ακόμα και στις ανακοινώσεις τις οποίες είδαμε όλοι, δεν νομίζω ότι τίθενται θέματα που θα έπρεπε οπωσδήποτε να πάμε σε εκλογές. Αυτή είναι η άποψη όμως. Οι διαδικασίες στο κόμμα είναι αυτές, αποδεκτές ως απόψεις της πλειοψηφίας. Από εκεί και μετά νομίζω ότι θα προχωρήσουμε. Το θέμα είναι να μην προχωρήσουμε έτσι τρενάροντας και τρώγοντας τον χρόνο, γιατί υπάρχουν όντως προβλήματα και στη λειτουργία του κόμματος και διαχειριστικά προβλήματα. Αλλά και βεβαίως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μπορεί να παραμένει ακέφαλο για πολύ. Άρα, όχι κολλησιεργίες, υπάρχουν τα χρονοδιαγράμματα, υπάρχουν οι προβλέψεις στο καταστατικό μας. Ναι, πράγματι, πηγαίνουμε σε έκτακτο συνέδριο με εκλογή αντιπροσώπων από τη βάση και εκεί θα τεθούν όλα τα θέματα. Νομίζω όμως το όργανο, ως ανώτερο όργανο το έκτακτο συνέδριο, μπορεί ακόμα και να επικυρώσει ή να ακυρώσει αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής. Πιστεύετε ότι η επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ έχει χώρο για τον κύριο Μπολάκη, για τον κύριο Φαραντούρη ενδεχομένως, για όλους αυτούς που από την πρώτη στιγμή ή τουλάχιστον κατά την πορεία του Πρόεδρου Κασελάκη τον αμφισβήτησαν? Κύριε Καλογερόπουλε, νομίζω ότι η δύναμη του κόμματος είναι ισχυρή για όλους. Η αίσθηση της ευθύνης, η ενότητα είναι αυτή που στο τέλος θα επικρατήσει. Δεν πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε όλοι μαζί την επόμενη μέρα. Όχι. Αν κρίνω από τις δηλώσεις πολλών στελεχών, μερικών στελεχών, καλύτερο είναι αυτό να πω, οι οποίοι δηλώνουν ότι για την επόμενη μέρα έχουν διαφορετικές απόψεις για το τι. Για τον κύριο Γεωργασίλη μιλάτε προφανώς, έχει κάνει δημόσια δήλωση. Για τον κύριο Ραγκούση, γιατί δεν εκφράζουν την συλλογική απόφαση του κόμματος. Δεν εκφράζουν τις αποφάσεις Κεντρικής Επιτροπής και του συνεδρίου μας. Όπου είναι σαφές ότι αυτό που είναι η ομόφωνη μάλιστα απόφασή μας είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ηγηθεί ως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και τη συνεργασία με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, του δημοκρατικού τόξου, έτσι ώστε να συνεργαστούμε για να αποτελέσουμε μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης για τη χώρα. Αυτό είναι η απόφασή μας. Τώρα, οι άλλες απόψεις που ακούγονται, προσωπικές απόψεις θα τις χαρακτήριζα από άλλα στελέχη, νομίζω ότι σε αυτή τη φάση είναι έξω από τη γραμμή των συλλογικών μας αποφάσεων. Υπάρχει μια συνολική αίσθηση στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, γενικότερα και στον κόσμο που ασχολείται με την πολιτική, ότι αυτές οι τριγμοί, αν θέλετε, αυτές οι συνιστώσεις, δεν ξέρω πώς να το πω, προϋπήρχαν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας μπόρεσε να τις χαλιναγωγήσει κάπως, να τις συγκρατήσει, να ελιχθεί. Ο κύριος Κασελάκης δεν μπόρεσε, το συμμερίζεστε? Ότι δεν έχουν δημιουργηθεί σήμερα αυτές οι τάσεις. Ακούστε, ο χώρος μας, κύριε Καλογερόπουλε, είναι ο χώρος της αριστεράς, είναι ένας χώρος ιδεών και απόψεων, δημοκρατικού διαλόγου και στο τέλος βέβαια συνανέσεων με τις οποίες προχωρούσαμε σε αποφάσεις συλλογικές και δημοκρατικές. Άρα αυτό δεν με ξενίζει προσωπικά, το ότι υπάρχουν και υπήρχαν. Φυσικά υπήρχαν. Τώρα, αν αυτοί κάποιες τάσεις προσπαθούν να έχουν ηγετικό ρόλο και να καθορίζουν αντί της συλλογικής προσπάθειας την τύχη του κόμματος, διότι εγώ δεν κρύβω, δηλαδή
προσωπική γνώμη καταθέτω, ότι υπάρχει μια τάση ρευστοποίησης του κόμματος μέσα στην γενική ρευστοποίηση του δημοκρατικού προοδευτικού χώρου. Όμως αυτά τα σενάρια δεν πρέπει να επικρατήσουν και δεν θα επικρατήσουν, γιατί η μόνη εδώ πέρα εγγύηση είναι η βάση του κόμματος. Πιστεύετε ότι η ανοιχτή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα ότι κρύβεται πίσω από όλα αυτά ήταν ένα λάθος του κυρίου Προέδρου? Ξένησε τον κόσμο. Ναι, θα έλεγα ότι δεν χρειάζονταν πια. Ο ιστορικός μας ηγέτης, ο χαρισματικός ηγέτης, ο Αλέξης Τσίπρας, δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια. Βεβαίως τοποθετήθηκε πριν το συνέδριο, αλλά εκεί πήρε την απάντηση από τα μέλη του συνεδρίου. Έκτοτε δεν νομίζω ότι έχει καμία δημόσια δήλωση κάνει. Μάλιστα, εγώ προσωπικά, επειδή έχω στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα και στο παρελθόν, θα προτιμούσα, αντί να επιτρέπει να μιλούν πολύ εξ ονόματός του ή να θεωρείται, να υπονοείται ότι μιλούν εξ ονόματός του, ότι θα έπρεπε να πάρει μια θέση ξεκάθαρη, δημόσια και να μην το επιτρέπει αυτό. Αλλά εντάξει, αυτό είναι προσωπική μου άποψη. Ο σύντροφος Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συνεχίζει να είναι στο κόμμα μας και βουλευτής του κόμματος, δίνει διαφορετικά. Ας περιφέρουμε αν κάποια στιγμή θα τοποθετηθεί και δημόσια. Είναι συνειδητή πάντως η επιλογή του. Δηλαδή, ενώ οι προκλήσεις έχει προκληθεί και ονομαστικά πάρα πολλές φορές και από τον κύριο Κασελάκη, δεν έχει απαντήσει. Ναι. Σας είπα και πάλι, η μοναδική του παρέμβαση ήταν στο συνέδριο, αλλά και εκεί πλέον η πλειοψηφία των μέλων του κόμματος των συνέδρων έδωσε μια συγκεκριμένη απάντηση. Επίσης, ο κύριος Κασελάκης μέχρι στιγμής δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Όλοι εκτιμούμε ότι θα βάλει υποψηφιότητα εκ νέου για πρόεδρος. Δεν το έχει πει όμως. Προφανώς κάνει τις δικές του σκέψεις. Αν με ρωτήσετε τώρα προσωπικά, νομίζω ότι θα είναι υποψήφιος ο Στέφανος Κασελάκης. Διότι σε τελευταία ανάλυση, κύριε Καλογερόπουλε, έχει να λογοδοτήσει στη βάση του κόμματος, η οποία τον εξέλεξε ως πρόεδρο. Άρα, το αν θα κατεβεί ή όχι, νομίζω ότι θέλει να το συζητήσει με τα μέλη και τους φίλους του κόμματος και εκεί θα λάβει την απόφασή του. Πάντως, είναι λίγο περίεργο να έχει εκλεγεί κάποιος πρόεδρος ενός κόμματος, ηγέτης ενός κόμματος από τη βάση και να καθαιρείται από ένα όργανο. Δεν θυμάμαι εγώ κάτι τέτοιο. Είναι κάποιες αστοχίες των καταστατικών, αυτό που λέμε των συνταγμάτων των κομμάτων, που και αυτά θέλουν να θεωρήσεις και αποσαφηνίσεις, θα πω. Άρα, ναι, πράγματι. Και μάλιστα, επειδή θα είχαμε και καταστατικό συνέδριο στις αρχές του Οκτωβρίου, ήταν μερικά από τα πράγματα που έπρεπε να διευκρινιστούν και να αποσαφηνιστούν στο καταστατικό. Τώρα, βέβαια, αυτή η διαδικασία θα πάει λίγο αργότερα, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν σημεία τα οποία πρέπει να βελτιωθούν και να συμπληρωθούν. Κύριε Απούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Εγώ είστε πρόδεκτη πάλι στη συνότητα του Μπλουσκά. Ξέρετε ότι είμαστε σε μια εποχή. Βέβαια, δεν συζητήσαμε καθόλου για τα προβλήματα της κοινωνίας, τα οποία δυστυχώς είναι πάρα πολλά. Αν θέλετε να πούμε μια κουβέντα, γιατί όντως έθιξε και ο Πρωθυπουργός η ΔΕΘ ότι δεν υπάρχει πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει πρόσταση της αντιπολίτευσης. Υπάρχει όμως πρόταση, έτσι δεν είναι? Ας μην τα λέει αυτά ο κύριος Πρωθυπουργός. Η ύπαρξή μας στο Κοινοβούλιο, αλλά και η παρουσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μέσα σε αυτόν τον χρόνο ήταν χαρακτηριστική, ήταν πλούσια, με πάρα πολλές ερωτήσεις και αναφορές στο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αναδείξαμε πάρα πολλά προβλήματα, όχι μόνο τοπικά των περιφερειών, αλλά και κλαδικά εργαζομένων. Και καταθέσαμε και προτάσεις νόμου για την ακρίβεια, τη φορολογία, τις προτάσεις μας για την πολιτική προστασία. Απλά κοφεύει ο κύριος Μητσοτάκης και δεν ακούει ποτέ την αντιπολίτευση. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και μάλιστα μερικές εκ των προτάσεών μας τις υιοθετεί ετεροχρονισμένα, που δυστυχώς πια η ίδια η ζωή και η δυστοπική πραγματικότητα τις έχει ξεπεράσει. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης θα δει ότι τι συμβαίνει στο δικό του οίκο και δυστυχώς ας δει να βελτιώσει με την πολιτική του την ζωή των οικογενειών, των οικοκυριών στη χώρα. Αυτή είναι μια υποχρέωση της κυβέρνησης, την οποία απεμπολεί χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκη. Κυρία Πούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
Κυρίες και κύριοι, μένουμε στο χώρο της ευρύτερης κέντρο αριστερά, στο ΠΑΣΟΚ. Ένα mini debate ανάμεσα στους 6 υποψηφίους για την ηγεσία του κόμματος αναμένεται να διεξαχθεί στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τα ξύφια έχουν βγει ήδη από σήμερα, καθώς Χάρης Δούκας και Νίκος Ανδρουλάκης βάζουν στο πεδίο της εκλογικής αντιπαράθεσης ο ένας τον άλλο. Ενώ αναμένεται να απαντήσουν και στο πώς βλέπουν όχι μόνο την αρχηγία του κόμματος, αλλά και τη διακυβέρνηση της χώρας. Στην τελική ευθεία για την εσωκομματική αναμέτρηση της 6ης Οκτωβρίου βρίσκονται οι 6 πλέον υποψήφοι για την ηγεσία του κόμματος, οι οποίοι ανεβάζουν στροφές. Το κλίμα γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικό, ενώ δεν λείπουν οι αιχμές ανάμεσα στους υποψηφίους. Το πράσινο Λασίθιο, που μαζί με τον νόμο Χανίων το Πασόκ ήρθε πρώτο στις ευρωεκλογές, ο Νίκος Ανδρουλάκης έριξε τα βέλη του στα στελέχη εκείνα που το βράδυ της 9ης Ιουλίου επέλεξαν να τον αμφισβητήσουν, αφήνοντας το απειρόβλητο τον πραγματικό χαμένο της κάλπης, τη Νέα Δημοκρατία, όπως είπε. Ξέρω πολύ καλά ότι κάποιος που 7 και 5 έχει αυτή τη συμπεριφορά. 7 παρά 5 έχει την ίδια συμπεριφορά. Ότι αυτό που έγινε δεν προσβάλλει εμένα. Προσβάλλει τον απλό κόσμο. Γιατί δεν μπορεί να λες ότι ο μεγάλος στόχος να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το βράδυ που κατέρευσε η Νέα Δημοκρατία 13 μονάδες, δεν επέτρεψες ούτε ένα λεπτό να απολογηθεί η Νέα Δημοκρατία για την κατάρρευση του. Δεν μπορεί να λες ότι μας νίκησε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ να διαλύεται. Η Νάτια Γιανακοπούλου, που ήταν από τα πρώτα στελέχη που ανακοίνωσαν την υποψηφιότητά τους, ανοίγοντας παράλληλα θέμα ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ, εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι θα είναι στο δεύτερο γύρο και θα νικήσει και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δίνω αυτό τον αγώνα για να είμαι στο δεύτερο γύρο, γιατί σας λέω ότι εγώ μπορώ να νικήσω τον κύριο Μητσοτάκη, αν ήμουν εγώ αρχηγός του ΠΑΣΟΚ στην Βουλή και μιλούσα στη Βουλή. Στα δύο κρίσιμα νομοσχέδια για την επιστολική ψήφο και για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, το οποίο στήχησε η στάση του ΠΑΣΟΚ και ο τρόπος που το διαχειρίστηκε ο κύριος Ανδρουλάκης, τότε σας λέω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή θα ήταν δεύτερο κόμμα και με 20%. Είναι η τελευταία ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ να σηκώσει ανάστημα και να αποτελέσει την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης χώρας, δήλωσε ο Χάρης Δούκας και πέταξε το γάτι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ο ίδιος ότι η τρίτη θέση στις ευρωεκλογές είναι πολιτική ήττα. Και συμφωνώ μαζί του. Να θυμηθούμε ξανά ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα κάπα που είναι κίνημα και πρέπει να είναι με κεφαλαία γράμματα και πρέπει να δίνει ρόλο, λόγο και ευθύνη σε φίλους και μέλη. Ήταν ένα κόμμα το οποίο ήταν φοβικό, μικρό, κλειστό, συγκεντρωτικό. Στην Κεντρική Επιτροπή στο ΣΕΦ θα προσέλθουν οι 6 υποψήφοι με τις ιδεολογικές πλατφόρμες τους και θα ξεδιπλώσουν τους στόχους τους για το κόμμα και τη χώρα. Η πρώτη μου κίνηση θα ήταν να επανασυνδέσω το ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία. Το δεύτερο να κάνεις ένα άνοιγμα, ναι, και να πεις ότι όποιος ψηφοφόρος από την αριστερά και το κέντρο μέχρι τις παρυφές δεξιάς και τους απογοητευμένους ψηφοφόρους είναι έτοιμος να συζητήσουμε, είμαι εδώ για να ανοίξουμε το ΠΑΣΟΚ και να γίνει ένα ΠΑΣΟΚ όπως παλιά. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα συγκροτημένο κόμμα, μικρό όμως, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο νομίζω του ενδιαφέροντος. Με την έννοια ότι μπορεί μετά την 13η Οκτωβρίου να γίνει ένα μεγάλο και να γίνει την επόμενη φάση ένα κόμμα που μπορεί να διεκδικήσει την διακυβέρνηση. Η εναλλακτική πρόταση αυτή τη στιγμή στη χώρα θα πρέπει να δομηθεί από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό λοιπόν μας επιφορτίζει με πολύ μεγαλύτερη ευθύνη να ανταποκριθούμε σε αυτή την απέτηση του κόσμου. Πέρα της διεξαγωγής debate δηλώνουν όλοι οι υποψήφοι με τις αποφάσεις να κλειδώνουν μέσα στην εβδομάδα. Διαφορετική θα είναι φέτος η σχολική χρονιά για τους 4 μαθητές της Ακριτικής Γάβδου, με τη γυμνασιακή τάξη να λειτουργεί και πάλι μετά από χρόνια, με φυσική παρουσία τόσο καθηγητών όσο και μαθητών. Με τα παιδιά συνομίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω τηλεδιάσκεψης. Ένα όνειρο ετών γίνεται πραγματικότητα στο νοτιότερο άκρο της Ελλάδας και η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τις καλύτερες προοπτικές στην Ακριτική Γάβδο και τους 4 μαθητές της. Οι 2 μαθητές γυμνασίου δεν θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί φέτος. Εμείς ζούμε στη Γάβδο και όταν ήταν τα παιδιά στην 6η Δημοτικού, στα μέσα της 6ης Δημοτικού, ξεκινήσαμε τις ενέργειες για να ανοίξει το γυμνάσιο, όπου δεν υπήρχε κατάλληλο έδαφος, γιατί ήταν μόνο τα 2 παιδιά για γυμνάσιο τότε. Η κυρία Γεώργακα είναι η μητέρα των 2 παιδιών που θα φοιτήσουν φέτος στην πρώτη αυτόνομη τάξη που θα λειτουργεί στη Γάβδο μετά από πολλά χρόνια. Έχουμε 3 παιδιά και τα παιδιά βέβαια σίγουρα θέλουν και άλλα παιδάκια. Τους αρέσει το νησί. Τώρα όσο μεγαλώνουν βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αρχίζουν να αναζητούν και άλλα πράγματα. Όπως λέει η ίδια, οι δυσκολίες και τα παιδιά ήταν τεράστιες και τα επόδια πολλά. Όμως το χαμόγελό τους όταν ξεκίνησε να λειτουργεί το γυμνάσιο στο νησί τη δικαίωσαν. Τώρα
είστε πολύ χαρούμενοι που υπάρχει σχολείο. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πιο ήρεμα τα πράγματα σε σχέση με τα μεγάλα σχολεία, αλλά αντιμετωπίζουμε ουσιαστικά τα παιδιά σαν να είμαστε σε ένα μάθημα ιδιαίτερο, σαν τα παιδιά να πηγαίνανε σε ένα φροντιστήριο. Είμαστε εγώ και τα παιδιά. Στο νησί θα διδάξουν τρεις εκπαιδευτικοί, ένας φιλόλογος, ένας μαθηματικός και ένας καθηγητής πληροφορικής, ενώ τα υπόλοιπα μαθήματα θα καλύπτονται με τηλεεκπαίδευση μέσω ενός γειτονικού σχολείου. Αυτή τη στιγμή ο νόμος που έχουμε μας επιτρέπει να λειτουργούμε αυτές τις αυτόνομες τάξεις όπου χρειαστεί. Με τους δύο μαθητές γυμνασίου συνομίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω τηλεδιάσκεψης. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να μείνετε στο νησί και τα παιδιά να μπορούν να τελειώσουν το σχολείο στο νησί, και γι' αυτό και καταλήξαμε σε αυτό το υβριδικό σχήμα με φυσική παρουσία καθηγητών για τρία μαθήματα και με δυνατότητα υποστήριξης και από τους καθηγητές για τα μαθήματα τα οποία θα γίνονται διαδικτυακά. Επόμενος σταθμός για τις αυτόνομες τάξεις είναι η Αρκή το Σεπτέμβριο του 2025. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τον Blue Sky. Καλό σας βράδυ.